Τέλμη. Ναι. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα σήμερα, μετά την απόφαση της 7ης Οκτωβρίου 2020, όπου καταδίκασε το δικαστήριο την ηγεσία της Χρυσής Αυγής για εγκληματική οργάνωση, για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Σήμερα ολοκληρώθηκε η απόφαση αυτή, με την απόρριψη του αιτήματος αναστολής και την οδήγησή τους κατευθείαν στις φυλακές. Είναι μια δικαίωση για την οικογένεια του Παύλου, είναι μια δικαίωση για όλα τα θύματα της ναζιστικής βίας στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικές οι στιγμές και θέλω να πω ότι η οικογένεια του Παύλου αντιλήφθηκε από την πρώτη στιγμή ποιο ήταν το διακύβευμα αυτής της δίκης. Το διακύβευμα αυτής της δίκης δεν ήταν μόνο η ποινική καταδίκη του δολοφόνου, του ρουπακιά αυτού που μαχαίρωσε, ήταν η ποινική καταδίκη αυτών που εκπαίδευσαν και όπλησαν το χέρι του ρουπακιά. Και με τη σημερινή του απόφαση το δικαστήριο απένει με δικαιοσύνη. Δεν έχει τελειώσει ο δικαστικός αγώνας, ο αγώνας ούτε μέσα στα δικαστήρια, ούτε έξω από τα δικαστήρια. Θα έχουμε το εφετείο, όπου θα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί. Και βεβαίως, όπως έχουμε πει πολλές φορές, με μία δικαστική απόφαση δεν τελειώνουμε με τον ναζισμό. Το θέμα περνά στα χέρια της κοινωνίας. Αυτά από μένα.